Γεια σας, είμαι ο Τιμολέων Διαμαντής, σεφ και συνδιοκτήτης του Ζερί Καρακατσάνης στη Νέα Ιωνία Βόλου. Έχουμε μια συνεργασία με τη Roaster, φέτος όμως αλλάξαμε το setup. Βγάλαμε το ξυλόφουρνο, βγάλαμε την παλιά παρήγια και βάλαμε το νέο μοντέλο που πατάει πάνω σε πυρότουβλο. Αυτό το κάναμε λίγο για να δυσκολέψουμε τον εαυτό μας, δηλαδή να δουλεύουμε χωρίς φούρνο και να τα κάνουμε όλα σε ανοιχτή φωτιά. Αυτό που μας βοηθάει πάρα πολύ στην ανοιχτή φωτιά και στο ανοιχτό μαγείρεμα είναι το φυσικό ξυλοκάρβουνο. Είναι από πουρνάρι, από την κερασιά πυλίου, που ωφελεί να χρησιμοποιείς, δηλαδή να μαγειρεύεις πάνω σε παρήγια. Μπορείς να βάλεις κατσαρόλες, μπορείς να βάλεις ψάρια, κρέατα θαλασσινά. Εμείς είμαστε εστιατόριο θαλασσινών. Μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ρυθμίζουμε στην ταχύτητα μαγειρέματος του προϊόντος. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχεις μια καραβίδα, έχεις ένα ψάρι. Μπορείς να το πας είτε σε γρήγορο ρυθμό, είτε σε πολύ αργό να γίνει πιο ομαλό το μαγείρεμα. Αυτό είναι στον εκάστοτε μάγειρα. Πάμε να δούμε τώρα πώς δουλεύουμε την παρήγια. Δεν θα σας δείξω σήμερα θαλασσινά, θα σας δείξω λίγο τα λαχανικά μας πώς θα μαγειρεύουμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε φούρνο, για να μαγειρέψουμε τις πατάτες, τις τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο, λαδάκι, αλάτι και θα τις βάλουμε πάνω στη σχάρα μας. Έχουμε βάλει τις πατατούλες μας και το μαγικό μέρος της παρήγιας είναι αυτό φυσικά. Οι τροχαλίες. Αυτό το μοντέλο της παρήγιας είναι με καδένα, δεν είναι με σειρματόσχηνα, οπότε είναι πιο στιβαρό. Για ένα λαχανικό, για αργό μαγείρεμα, αυτό που προτείνω εγώ, που έχω δει, είναι η απόσταση να είναι γύρω στους 60 πόντους με 70 από τη φωτιά. Οπότε έχουμε το μαγείρεμα πάνω στις χάρες. Φυσικά μπορούμε να μαγειρέψουμε και πάνω στα κάρβουνα, μας βοηθάει πάρα πολύ που δεν υπάρχει βάση. Τώρα θα σας δείξω ένα άλλο σημείο της παρήγιας που συνήθως το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι για ξεκούραση των προϊόντων. Είναι αυτές τις χάρες εδώ. Μπορείτε να βάλετε και γαστρονόμε εδώ πέρα. Εγώ τις χρησιμοποιώ με διαφορετικό τρόπο. Τι κάνω, έχω ετοιμάσει κάποια ντοματίνια εδώ. Θα τα κάνουμε κομφί, είναι σκορδάκι, ελαιόλαδο κλπ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Είτε βάζετε πάνω εδώ, είτε κάνετε αυτή εδώ την κίνηση. Και έτσι έχουμε ένα πολύ αργό, πολύ ωραίο και πολύ όριμο μαγείρεμα. Να σας πω κάτι διαφορετικό που κάναμε σε αυτή την παρήγια. Βγαίνει το μοντέλο όπως είναι, μπορεί να βγει και τριπλή. Απλά έχω αλλάξει τη φορά από τις ράγες που έχει πάνω η σχάρα. Δηλαδή κανονικά είναι κάθετες, κατεβαίνουν προς τα κάτω για να στάζουν τα λίπη. Εγώ ήθελα να έχει την αντίθετη φορά, να είναι οριζόντιες. Και ο λόγος είναι ότι αν ψήνω μικρά ψάρια, δηλαδή σαρδέλα, μικρά μπαρμπουνάκια ή οτιδήποτε, να μην πέφτουν μέσα. Όταν μαγειρεύετε σε ανοιχτή φωτιά στην παρήγια και ειδικά στην παρήγια της Roaster, σίγουρα σύμμαχος είναι αυτός εδώ ο γάντζος. Τι κάνουμε με αυτόν? Είτε κρεμάμε ψάρια, είτε κρεμάμε χταπόδια να στεγνώσουν ή ένα κεφάλι ψαριού για να καπνιστεί, για να κάνουμε ένα ζωμό. Εγώ συνήθως τα περνάω από εδώ και τα βάζω σε αυτά εδώ τα σημεία και μπορεί να γίνει σιγά σιγά να μαγειρευτεί κάτι, να καπνιστεί, γιατί μέσα στη φωτιά μπορούμε να πετάξουμε θυμάρι, λεμονοθύμαρο, ρίγανη, ξύλο κερασιάς, μικρά ροκανίδια, να βάλουμε κέδρο και να καπνίζονται τα προϊόντα μας. Πάμε να σας δείξω, έτσι εντάχει λίγο ένα ψάρι πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εδώ έχουμε μία πανέμορφη στήρα, θα πάρουμε το γάντζο μας. Μπορούμε είτε να τη λαδώσουμε, να την αλατίσουμε. Για να έρθει στη σωστή θερμοκρασία που χρειάζεται για να ψηθεί, την τοποθετούμε εδώ, μπορούμε να έχουμε βγάλει και τη σχάρα μας και να την αφήσουμε 10, 15, 20 λεπτά να έρθει στην ιδανική θερμοκρασία. Η ιδανική θερμοκρασία είναι να μην είναι καθόλου κρύα ενώ πέσει στη σχάρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και να την καπνίσουμε. Και ο τρόπος μετά που το ψήνω είναι να τη λαδώσω καλά, να την αλατίσω και να τη ρίξω πάνω στη σχάρα. Και ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε. Πριν μαζέψουμε τα κάρβουνα, φυσικά δεν θα είναι έτσι αναμένα, θα έχουν γίνει στάχτη, θα έχουν σταχτώσει. Φοράμε πάντα γάντια και τι κάνουμε. Επειδή η σχάρα μας από κάτω θα πιάνει λίπη, θα πιάνει μαύρα κομματάκια, που δεν θέλουμε αυτά όταν ψήνεται το ψάρι μας, το χταπόδι μας να πάνε στο προϊόν. Ο πιο εύκολος τρόπος για να καθαριστεί η σχάρα είναι αυτός. Δηλαδή αφού γίνει στάχτη, να βάλουμε τη σχάρα πάνω, να την αφήσουμε 10-15 λεπτά να μαλακώσουν όλα τα λίπη και να πάρουμε μία σειρματόβουρτσα και να αρχίζουμε και να την τρίβουμε. Αυτά είναι απλά μυστικά για να μπορούμε να είμαστε καθημερινά καθαροί και να είμαστε σωστοί απέναντι στους καλεσμένους μας. Μετά από 2 χρόνια λειτουργίας του μαγαζιού μας, η συνεργασία μας με τη Roaster παραμένει, μεγαλώνει,
μας έχει δώσει χαρακτήρα σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στη γεύση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να μαγειρεύουμε μαζί τους και ποιος ξέρει, ίσως στην τρίτη χρονιά να έχουμε ένα νέο setup. Φιλιά πολλά σε όλους.